Πάμε. Α. Υπήρχε μια ανησυχία του τι ερώτηση θα κάνει γκολεμάκι. Αυτό ήταν μια χαρά, γιατί μερικές φορές είχαν γίνει διάφορα διπλωματικά επεισόδια. Δεν το καταλάβαινα. Εγώ δεν είχα ποτέ ψηλή μύτη. Δεν είμαι ποτέ εγώ. Είμαι. Έτσι έκανα τη δουλειά μου καλά. Την αγαπάω τη δουλειά μου. Άμα δεν το αγαπάς αυτό το επάγγελμα, δεν το αντέχεις. Γιατί ασχολείσαι και με πράγματα που δεν κάνουν και καλό στο μυαλό, έτσι, και στην ψυχική υγεία. Τα 37-40 χρόνια, πόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, προσπάθησα πάρα πολλοί άνθρωποι να με απολύσουν. Μέσω πιέσεων, μέσω. Θέλω να σου πω ότι από τη μέρα που ασχολήθηκα με τη δουλειά, μέχρι τη μέρα που βγήκα σύνταξη, δεν έχω ούτε μία μέρα διακοπής από μία εργασία. Δεν υπάρχει μία μέρα που να μην έχω ένσημα. Τι θυμάστε από την οικογένειά σας, από τα παιδικά σας χρόνια, τι παιδί ήσασταν? Ανήσυχο. Όχι το πιο φρόνιμο. Αγοροκόριτσο λίγο θα έλεγα, έτσι έπαιζα με κάτι καπάκια, με κάτι χαρτάκια. Όταν φεύγει η μαμά από τη ζωή, το θυμάστε έντονα πολύ? Κοιτάξτε, θυμάμαι πολύ, επειδή η μητέρα μου ήταν πολύ άρρωστη, είχε άνοια αρκετά χρόνια, μεγάλη έφυγε. Θυμάμαι δυστυχώς ότι το βράδυ που έφυγε, εγώ είχα ξεχάσει κάπου το κινητό μου και γενικά δεν ήμουν παρούσα, τέλος πάντων, εκείνο το βράδυ, και ψάχναν να με βρουν. Και θυμάμαι ότι το επόμενο πρωινό που μπήκα στο αυτοκίνητό μου, βρήκα 172 κλήσεις και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Και είχε φύγει η μητέρα μου το πρωί, το 4 η ώρα. Αυτό είναι λίγο βαρύ για μένα, γιατί πιστεύω ότι αν την προλάβαινα, ξέρω εγώ, θα τσάλευε και εναντίον. Δεν είναι. Οικογένεια, πότε αποφασίζετε να παντρευτείτε? Λοιπόν, δεν είμαι άνθρωπος της παντριάς, δηλαδή η δουλειά μου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Οι φίλοι μου, οι σχέσεις μου, λίγο έτσι αλλητοπαρές, ξέρεις, κάπως. Και δεν έχω, εκτός από μία φορά, σκεφτεί σοβαρά ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Και κάπου στις αρχές του 90, ακριβώς το 90, που είμαι κάπως, είναι και Αύγουστος και είναι ενδένικα ψυχή στην Αθήνα, και βαριέμαι και έτσι, και διασταυρώνονται τα αυτοκίνητά μας με το αυτοκίνητο του Άρη. Αυτή ήταν μια μοιραία συνάντηση. Στον Άρη βρήκα όλα τα στοιχεία, επειδή είχαμε μια διαφορά ηλικίας. Ο Άρης ήταν για μένα, συνδύαζε για μένα ό,τι πιθανά μου είχε λείψει, ό,τι. Έτσι, δηλαδή, δεν ήταν μόνο ο άντρας μου, μπορεί να ήταν και ο πατέρας μου, μπορεί να ήταν και μια σχέση πιο τρυφερή, πιο διαφορετική. Συμβαίνουν αυτά όταν οι γυναίκες μπλέκονται με άντρες μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά ήταν και μια πολύ ευτυχισμένη περίοδος. Δηλαδή, ήταν 20 χρόνια, ακριβώς 20 χρόνια. Όταν φεύγει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, στο τηλέφωνο που σας έψαχνα ή που κάτι μπορεί να θέλαμε να μιλήσουμε, σας έβλεπα πολύ δύσκολα. Δεν σας είχα ξανακούσει ποτέ έτσι, νομίζω. Ναι.
τελευταία ο Λάκης, τα νούμερά του δεν είναι όπως ήταν. Πέσανε αρκετά. Θεωρείτε ότι έχει να κάνει με το ότι η σάτυρά του ήταν πολύ επιπολιτικού και ίσως μονόπλευρη συνέχεια με το ΣΥΡΙΖΑ? Το Λάκη τον αγαπώ, το δηλώνω, τον εκτιμώ. Είναι φίλος μου το 80, όταν κατέβηκε στην Αθήνα περίπου. Θεώρησα για πάρα πολύ καιρό σωστό και έντιμο για μένα να μην ασχοληθώ καθόλου, γιατί έναν άνθρωπο που έχει έρθει σπίτι σου, έχει πάει στο δικό του, έχετε πιει ένα ποτήρι κρασί με λίγα λόγια, είναι φίλος σου, δεν το λέει η καρδιά σου να τον στήσεις στα 7 μέτρα, έτσι, τουλάχιστον έτσι είμαι εγώ σαν χαρακτήρας. Ήρθε η ώρα που κι εγώ έγραψε κάτι. Ούτε πολύ σκληρό, κατά τη γνώμη μου, ούτε πολύ μαλακό, επίσης κατά τη γνώμη μου. Νομίζω επαγγελματικά ήμουν υποχρεωμένη να το κάνω. Αλλά και πάλι θα σου πω ότι εγώ για τους φίλους μου πέφτω στη φωτιά. Ελένη Μενεγάκη. Λοιπόν, η Μενεγάκη είναι η αναμφισβήτητη στάρ της τηλεόρασης, έτσι. Δεν απόλυτα το συζητάμε, δηλαδή όποιος πει το ανάποδο, λέει ψέματα. Και βλάκα. Ναι, λέει ψέματα. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα, σε αντίθεση με κάποιο ρόλο που μπορεί να έπαιζε παλιά και να νομίζαμε ότι με καμία σχέση. Ναι. Ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς θα πλασάρει τα πράγματα και ξέρει πολύ καλά ότι πρέπει να κινηθεί μεταξύ αυτού που λέγεται χαζοπρωινό και τηλεμάρκετινγκ. Τώρα, αν αυτά τα μπερδεύει και νομίζω ότι τα μπερδεύει καλά, κάνει λάθος. Αυτό δεν είναι τηλεοπτική εκπομπή. Κάνει ένα τηλεμάρκετινγκ, έχει την ειλικρίνα να δεις, παιδιά, η καιρή είναι δύσκολη και πρέπει να πουλήσω. Σωστά. Και θα το έντιμο. Και θα το καταλάβει ο καθένας. Τώρα, να τον μπλέκεις ότι είναι προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε και τα δίνουμε μέσα στην εκπομπή και τα δίνουμε λοιπά, πολλά δώρα είναι, και συγγνώμη, τα λοιπά. Είναι, συγγνώμη, του 9 μέρα. Ο Κωνσταντίνος Σπυροπούλου. Μάλιστα. Θα υπάρξει και του χρόνου εκπομπή. Έχει ακούσει πολλά αυτό το κορίτσι. Ναι, έχει προκαλέσει και το να τα ακούσει. Δεν τα έχει ακούσει άδικα. Και δεν εννοώ επειδή έχει διαλέξει να έχει μία προσωπική ζωή όπως εκείνη θέλει, αυτό δεν το συζητώ διόλου, έτσι. Με το στυλ της και με τον τρόπο της και με το χαρακτήρα της έχει προκαλέσει. Είναι καλή παρουσιάστρια. Εγώ πιστεύω ότι η Κωνσταντίνα, και θα το πούμε μόνο με επαγγελματική συνεδρισία, τίποτα άλλο, δεν θα έπρεπε να κάνει την έρευση. Δήμος Βερίκιος. Μάλιστα. Με το Δήμο, ενώ δεν γνωριζόμαστε, υπάρχει μια εκ μέρους του εχθρότητα σε σημείο κακό. Πρέπει να το κοιτάξει, δηλαδή το πώς χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, το τι επίθετα εκτοξεύει για αυτούς. Εγώ καταλαβαίνω την αφοσίωση να την έχεις σαν έναν άνθρωπο, όπως είναι ο κ. Κοντομινάς, όπως κατά καιρούς θα ήταν και άλλοι άνθρωποι. Αλλά όμως, όταν δεν γνωρίζεις κανέναν άνθρωπο, δεν μπορείς να του λες όλα αυτά όσα λέει για μένα. Με έχει απειλήσει, έχει πει. Δεν είναι κρυφό ότι εγώ μια εποχή δούλεψα στον Α. Ασφαλώς δούλεψα. Για πολύ λίγο διάστημα. Και ασφαλώς ανοίχθηκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Βερίκιος έχει το δικαίωμα να βγαίνει και να λέει ότι θα μου βγάλει τα τιμολόγια ή τα χρήματα που πήρα. Ποιος είναι σε γενεάς. Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να το βγάλω. Αν έχω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί πέφτει ο ένας να φάει τον άλλο. Επειδή του είπα ότι έβαλε τα κλάματα όταν είπε χρόνια πολλά στον Κοντομινά, τον Ελλάδα γέλαγε. Κάπως βρέθηκε και ολογράφησε.
Πέτρος Κωστόπουλος. Η εκπομπή του μου αρέσει ως το σημείο που θα ήθελα ο Πέτρος να έχει χιούμορ. Εγώ πιστεύω ότι χάνει και χάνει και από τον Αρναούτογλου και γενικά χάνει επειδή στερείται από χιούμορ. Από χιούμορ. Και το χιούμορ χρειάζεται πάρα πολύ. Έχει χρειάζεται ο παντού. Δηλαδή χιούμορ. Έχει άλλο είδους. Μπορεί να μην σ' αρέσει και να μην μ' αρέσει ούτε εμένα. Ναι. Έχει όμως. Γιώργος Γιάκας. Ναι. Αγαπητό παιδί. Ναι. Δεν έχω εγώ τίποτα με τον Γιώργο και πιστεύω ότι ο Γιώργος έχει κάτι μαζί μου. Τώρα που θέλει να φύγει πάλι από το πρωινό, αλλά θεωρώ ότι θέλει να φύγει ουσιαστικά από το πρωινό. Δηλαδή. Και απ' την άλλη, έχασε και το voice που το ήθελε το voice. Εσείς θεωρείτε ότι αν φύγει ο Γιώργος από το πρωινό, θα έχει την ίδια επιτυχία το πρωινό με τη Fate? Όχι, γιατί ήταν πολύ καλός πληροφοριοδότης πραγμάτων που γίνονται στη τηλεόραση, τα οποία του τα δίνανε από μέσα και έτσι. Υστερούσαμε εμείς στη δουλειά μας, να το πω αυτό. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ναι. Ακούγεται τώρα ότι θα είναι μάλλον στο Σαββατοκυριακό με την Μπεκατόρου. Ναι. Πιο καλά θα τα πάει από ό,τι ο Βουτσινάς. Ταιριάζουν στα μυαλά. Τι εννοείται? Είναι στο ίδιο μήκος κύματος, ξυπνάμε.